ο Λευκό Οίκο εξετάζει την αποστολή εξελιγμένων Αμερικανικών κατευθυνόμενων πυράβλων στην Ουκρανία, έτσι ώστε να ενισχυθεί η άμυνα τη χώρα εναντίον των ρωσικών αρμάτων μάχη και πυροβολικού. Ωστόσο, μέχρι στιγμή δεν έχει πάρθει καμία απόφαση. Οι επίσημοι αξιωματικοί έχουν πει πω ο Λευκό Οίκο εξετάζει αν θα εξοπλίσει την Ουκρανία με του περιπλανόμενου πυράβλου Switchblade ω μέρο ενό νέου πακέτου στρατιωτική βοήθεια το οποίο πρόκειται να εξετάσει ο ίδιος ο πρόεδρος Biden 16 Μαρτίου. Πιο συγκεκριμένα και όσον αφορά τους πυράβλους, υπάρχουν δύο εκδοχές του όπλου, ο Switchblade 300 και ο Switchblade 600. Οι Switchblade έχουν σχεδιαστεί να καταστρέφουν άρματα μάχης και άλλα τεθωρακισμένα οχήματα. Οι Switchblade είναι ουσιαστικά μικρές ρομποτικές βόμβες εξοπλισμένες με κάμερες, συστήματα στόχευσης και εκρηκτικά. Μπορούν να προγραμματιστούν να χτυπούν αυτόματα στόχους που απέχουν χιλιόμετρα και μπορούν να πετάνε γύρω από τον στόχο μέχρι να βρεθεί κατάλληλη στιγμή επίθεση. Η εταιρεία, Aeroenvironment, δήλωσε πω το μοντέλο Switchblade 600 μπορεί να πετάξει για 40 λεπτά και να διανύσει απόσταση έως 80 χιλιόμετρων. Το όπλο είναι αναλώσιμο, γι' αυτό αναφέρεται και ως drone kamikaze. Πάντως, η συγκεκριμένη πύραυλη είναι αρκετά φθηνότερη από τις πυράβλου Hellfire, τους οποίους εκτοξεύουν τα αμερικανικά drone reaper. Σύμφωνα με κάποιους υπολογισμούς, το κόστος του Switchblade 300 μπορεί να ξεκινήσει από τα μόλι 6.000 δολάρια και τα δύο όπλα μπορούν να προσαρμοστούν μέσα σε λίγα λεπτά. Πετούν επίση αρκετά γρηγορότερα από τα ουκρανικά drone by Raktar V2, τα οποία χρησιμοποιεί η Ουκρανία εναντίον του ρωσικού στρατού. Φαίνεται πω τα τουρκικά μη επανδρομένα αεροσκάφη δίνουν τη δυνατότητα στου αμυνομένου να διεισδύουν στην κατά πολύ ισχυρότερη αεράμινα των ρωσικών δυνάμεων. Εάν οι Switchblades σταθούν στην Ουκρανία, πιθανότητα να καταγραφεί η σημαντικότερη χρήση του όπλου μέχρι στιγμή. Ο στρατό των ΗΠΑ χρησιμοποίησε το Switchblade σε περιορισμένη κλίμακα σε μάχες στο Αφγανιστάν και σε άλλες περιοχές, αλλά δεν έκανε περαιτέρω λεπτομέρειες γνωστές. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο, μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.